Καλώς ήλθατε στο Space. Βρισκόμαστε στο κέντρο ελέγχου μετάδοσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Δορυφόρων στο Λουξεμβούργο. Αυτή τη στιγμή, εκατομμύρια φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν απευθείας, μπάλες σαν και αυτοί, να πασάρονται στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Βραζιλίας. Θα δούμε πώς γίνεται αυτό, αλλά πρώτα κάποιες διαστημικές ειδήσεις. Ο Αλεξάνδερ Γκέστ είναι εδώ και λίγες εβδομάδες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Για τους επόμενους 6 μήνες, ο 38χρονος Γερμανός αστροναύτης της ESA θα εποπτεύσει 39 ευρωπαϊκά πειράματα. Ερασιτέχνες του διαστήματος ανακτούν τον έλεγχο ενός εγκαταλειμμένου διαστημικού σκάφους της NASA. Πρόκειται για δορυφόρο του προγράμματος ISE-3 που είχε εκτοξευθεί το 1978. Στη δημοσιότητα δόθηκε από το τηλεσκόπιο Hubble η καλύτερη υπέρυθρη εικόνα του για την εξέλιξη του διαστήματος σε 5 με 10 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να μοιραστούμε τον ενθουσιασμό του Μουντιάλ σε όλο τον κόσμο και αυτός είναι η διαστημική τεχνολογία. Το Μουντιάλ είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή. Χιλιάδες φιλάθλων θα δουν τους αγώνες από κοντά. Όμως εκτιμάται πως πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια θα παρακολουθήσουν τις απευθείας μεταδόσεις. Αυτό σημαίνει πως σχεδόν ο μισός πληθυσμός της γης θα δει τι συμβαίνει στα 12 βραζιλιάνικα στάδια. Το παγκόσμιο κύπελο είναι ένα τεράστιο γεγονός για τις δορυφορικές εταιρείες. Ό,τι τεχνολογία στη τηλεόραση και αν έχει κάποιος, οι δορυφόροι είναι μέρος του παιχνιδιού. Το Μουντιάλ έρχεται τηλεοπτικά κοντά μας μέσω αυτού που εταιρείες όπως η SES εδώ στο Λουξεμβούργο αποκαλούν μετάδοση περιστασιακής χρήσης. Δηλαδή, στην κανονική μετάδοση προστίθεται επιπλέον ευρωζώνης για τα ειδική σημασίας γεγονότα. Και έτσι αυτό το μήνα έχει πολλή δουλειά. Το Μουντιάλ καταλαμβάνει όλο το χώρο περιστασιακής χρήσης σε μια χώρα όπως η Βραζιλία. Με καλό σχεδιασμό μπορούμε να αυξήσουμε τη χωρητικότητα, ίσως και 2 χρόνια πριν, ανατοποθετώντας έναν άλλο δορυφόρο όπου γίνεται. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει περιορισμένη χωρητικότητα και όλη σχεδόν θα χρησιμοποιηθεί εκείνη την ημέρα. Κάποια από τα στάδια του Μουντιάλ είναι σε πιο απομακρυσμένες περιοχές της Βραζιλίας. Έτσι η ανάγκη για τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας αυξάνεται. Η Βραζιλία διαφέρει από προηγούμενα γεγονότα, πολύ απλά επειδή η συνδεσιμότητα μεταξύ των σταδίων, η υποδομή των ινών δεν επαρκεί για τις μεταδόσεις. Έτσι οι δορυφόροι θα κληθούν να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο. Για να σας δώσουμε μια γενική ιδέα του πώς ένα γκολ μεταδίδεται από τη Βραζιλία στο σπίτι μας, οργανώσαμε μια ποδοσφαιρική αναπαράσταση. Κάθε παίκτης είναι και ένα διαφορετικό κομμάτι στη διαδικασία μετάδοσης εικόνας από το στάδιο στο σπίτι. Το σήμα περνά από την κάμερα στο στούντιο, ανεβαίνει σε δορυφόρους και επιστρέφει στη γη για λήψη μέσω δορυφορικών δεκτών ή αναμετάδοση στους τηλεοπτικούς δέκτες. Άρα όταν οι παίκτες στη Βραζιλία πανηγυρίζουν, όλοι μπορούμε να μοιραστούμε τη στιγμή. Κανονικά κάθε τέτοιο άλμα διαρκεί περίπου μισό δευτερόλεπτο. Πέραν αυτού έχουμε και κάποιο χρόνο που αφορά την επεξεργασία του σήματος. Άρα καταλαβαίνετε πως αφού το γκολ μπει στο Ρίο, όσοι ζουν στη Βόρεια Σιβηρία θα το δουν 1 με 1,5 δευτερόλεπτο αργότερα. Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός κλάδος. Κάποιοι από τους μεγαλύτερους παίκτες είναι ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Eutelsat λειτουργεί 37 δορυφόρους, ενώ η SES έχει ένα στόλο 55 δορυφόρων. Ο δορυφόρος Amazonas 1 της Hispasat έχει ρόλο κλειδί στη μετάδοση του Μουντιάλ. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία συνδράμει τη βιομηχανία στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Δουλεύουμε με ελαφρύτερους και πιο αποτελεσματικούς δορυφόρους που μας επιτρέπουν να έχουμε περισσότερο εξοπλισμό, περισσότερες και μεγαλύτερες κεραίες. Έτσι, με τον ίδιο βασικά οικιακό εξοπλισμό, ίσως με μία αλλαγή στους αποκωδικοποιητές, να μπορούμε να λαμβάνουμε περισσότερο και πλουσιότερο περιεχόμενο. Και αυτό το περισσότερο σημαίνει πολλά. Κάποιοι από τους αγώνες του Βραζιλιάνικου Μουντιάλ θα μαγνητοσκοπηθούν για πρώτη φορά σε ποιότητα Ultra HD. Ο Τόμας Βρέντε αναπτύσσει τη νέα τεχνολογία για λογαριασμό της SES.
Εδώ δοκιμάζουμε τους νέους δορυφορικούς δέκτες, τη νέα τεχνολογία μέσων, αλλά και τους νέους ηλεκτρονικούς οδηγούς προγράμματος. Η τελευταία μας προσθήκη εδώ είναι μια οθόνη Ultra HD 84 ιντσών, που ουσιαστικά τεστάρουμε την εκπομπή και την ποιότητα των σημάτων Ultra HD. Επίσης, αναπτύξαμε την τεχνολογία πρωτοκόλλου SAT-IP, δηλαδή Satellite to Internet, όπου λαμβάνουμε απευθείας τηλεοπτικό σήμα σε ένα τάμπλετ, για παράδειγμα, ή ένα λάπτοπ. Αυτό εδώ είναι συνδεδεμένο με το οικιακό ασύρματο δίκτυο. Όπου και αν επιλέξετε να παρακολουθήσετε αυτό το Μουντιάλ, θα βασιστείτε σε μηχανήματα που βρίσκονται 36.000 χιλιόμετρα μακριά στο διάστημα. Αυτά τα μηχανήματα ακολουθούν μια γεωστατική τροχιά, στοχεύοντας σε μια συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη και χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια για να ενισχύσουν το σήμα της μετάδοσης. Η ζωή του δορυφόρου σε τροχιά είναι πολύ σκληρή. Ο δορυφόρος ζει σε πολύ δύσκολες συνθήκες, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έντονη ακτινοβολία και βαρυτική επίδραση. Άρα στο σχεδιασμό όλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αν για παράδειγμα ασχοληθείς με την Ευρώπη, οι δορυφόροι έλκονται προς βορρά από τη βαρυτική επίδραση της Σελήνης και έπειτα μπαίνουν σε τροχιά γύρω από τη Γη, χάρη στη μαζική συγκέντρωση των Ιμαλαΐων. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, οι δορυφόροι διατηρούνται σε λειτουργία για πάνω από 15 χρόνια. Μεταδίδουν κάθε είδους τηλεοπτική εικόνα και πιθανότατα σύντομα θα μας δώσουν πολύ περισσότερο περιεχόμενο. Πιστεύω ότι με την πρόοδο της τεχνολογίας στο μέλλον θα μπορούν και οι παίκτες να φορούν κάμερες. Θα μπορούμε τότε να επιλέγουμε έναν επιθετικό, την οπτική γωνία του επιθετικού όταν παίζει. Ή για παράδειγμα σε ένα φάουλ ή ένα πέναλτι, θα μπορούμε να βλέπουμε από την πλευρά του τερματοφύλακα. Όλοι λοιπόν υπόσχονται ένα νέο, πλούσιο, διασκεδαστικό τρόπο για να παρακολουθούμε τις αθλητικές αναμετρήσεις και να μοιραζόμαστε τις στιγμές. Από το ποδόσφαιρο πάμε τώρα στην επιστήμη. Φέτος ακολουθούμε την αποστολή της Ροζέτα, το διαστημόπλοιο επιβραδύνει πλέον, καθώς πλησιάζει τον κομίτη για τον οποίο προορίζεται. Την προηγούμενη φορά η ομάδα σχεδίαζε την αποστολή. Σήμερα η Αρμέλ βλέπει τις προσπάθειες να καρποφορούν. Εδώ και λίγες εβδομάδες μπορούμε να δούμε τον κομίτη, ο οποίος είναι ας πούμε ενεργός, δηλαδή περικλείεται από ένα σύννεφο με μόρια σκόνης. Φωτογραφίζουμε τον κομίτη πριν και μετά τους ελιγμούς μας. Έτσι μπορούμε να προβλέψουμε την επίδραση που έχει ο ελιγμός σε σχέση με την τροχιά. Όλο και περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι καταφέρνουμε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Προσωπικά αντιλαμβάνομαι σταδιακά το βαθμό στον οποίο οι παρατηρήσεις του κομίτη αποτελούν κάτι νέο και εξαιρετικό. Ροζέτα, όλα τα εργαλεία λειτουργούν. Βλέπουμε τον κομίτη. Συνέχισε έτσι. Κάνεις σπουδαία δουλειά. Είμαστε περήφανοι για σένα. Τον επόμενο μήνα θα ανέβουμε σε ένα βουνό της Χιλής για να δούμε ένα φανταστικό νέο ευρωπαϊκό τηλεσκόπιο που φτιάχνεται. Τα λέμε τότε.